του κουρέματος, της αναδιαρθρώσεως τώρα του ελληνικού χρέους. Ναι. Το 2010, υπενθυμίζω, ο τότε πρόεδρος του Ταμείου, τον διευθυντής του Ταμείου, κύριος... πώς τον λέγανε αυτόν με την... Στροσκάν. Συγγνώμη, ο κύριος Στροσκάν, είχε ζητήσει το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Τότε η Ευρώπη είχε αντιδράσει το κούρεμα του ελληνικού χρέους και η τότε ελληνική κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου είχε στέρξει να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή λογική, όχι του κουρέματος δηλαδή, και να απομονώσει το ταμείο. Και από την διαρροή των Wikileaks, αλλά και από όσα διαχρονικά λέει το ταμείο, τι λέει αυτή η διαρροή, ότι λέει ο κ. Τόμψον ότι πρέπει να πιέσουν την κυρία Μέρκελ έτσι να αποδεχθεί μια πραγματική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και όχι μια αναδιάρθρωση για τα μάτια του κόσμου, όπως θα το λέγαμε στα ελληνικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό ακριβώς ενοχλεί εμάς στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς ξαφνικά αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι η επίσημη θέση της χώρας μας και εμάς από του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι θέλαμε αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Άρα, υπό αυτή την έννοια. Δηλαδή, το γνωτού είναι το καλό στην προκειμένη περίπτωση, υπέρ μας, που λειτουργεί υπέρ μας. Ή μήπως θέλετε να αναδιάρθρωση ζητώντας δεκαπλάσια μέτρα σκληρά και γι' αυτό η κυβέρνηση αντιδρά. Πρώτα απ' όλα και η διαρροή λέει ότι το γνωτού ζητάει να χαμηλώσουν οι στόχοι. Και μάλιστα λέει ότι την αναδιάρθρωση του χρέους τη θέλει για να χαμηλώσουν οι στόχοι. Δηλαδή, για να έχουμε λιγότερα μέτρα. Προφανώς, βέβαια, αυτό που ενοχλεί την κυβέρνηση είναι ότι λέει ότι πρέπει να έχουμε διαφορετικά μέτρα από αυτό που λέει η κυβέρνηση. Λέει, είπαμε χάρη μέσα μείωση μισθολογικού κόστους, λέει μείωση των φόρων, μείωση δαπανών, λέει τέτοια. Αλλά στην κεντρική του γραμμή, τι λέει. Είναι υπέρ μας, λέτε εσείς. Δεν λέω αν είναι υπέρ μας. Λέω αυτό λέτε. Εμείς θέλουμε αναδιάρθρωση του χρέους. Τι θέλουμε. Έτσι δεν λέγαμε χθες, έτσι δεν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ωραία. Τώρα λέει η Λαγκάρτ, και αυτό λέει και η επιστολή τη. Εμείς λέμε διαρκώς το ίδιο. Ότι για να υπογράψουμε συμφωνία με την Ελλάδα, θέλουμε να είναι πραγματική συμφωνία με αναδιάρθρωση χρέους. Αυτό γιατί εμάς μας βρίσκει. Αφετηριακά αντίθετους, μπορεί να το εξηγήσει κάποιος. Έχουμε δύο σοβαρές παραδοχές από τη Νέα Δημοκρατία εκ του Αντιπροέδρου της. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει αναδιάρθρωση του χρέους. Την στιγμή που ο κ. Σαμαράς έλεγε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Κύριε, είναι το καταπληκτικό. Αυτά λέει και συντάσσεται πλέον. Συντάσσεται πλέον με την γραμμή, με την γραμμή αυτή. Εμείς λέμε, λοιπόν, ότι αυτή η αλληλουχία σκέψη τη Νέα Δημοκρατία είναι καταπληκτική. Το δεύτερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συντάσσεται πλέον με το δούνο του. Τι λένε οι συνομιλίες του Τόμψεν. Οι συνομιλίες του Τόμψεν λένε ότι την ελληνική κυβέρνηση την εξόδισαν σε πιστωτικό γεγονός τον Ιούλιο, σε ασφυξία οικονομική, για να περάσουν κάποια πράγματα τα οποία ήθελαν οι θεσμοί. Διότι ήταν η μοναδική κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύτηκε και στιβαρά έδειξε την αντίθεσή της απέναντι στα προγράμματα τα προηγούμενα. Και ο κύριος Γεωργιάδης είπε προλίγο ότι σταμάτησε το πρόγραμμα τον Ιούνιο. Κάτι που δεν το παραδέχεται η αξιωματική αντιπολίτευση πριν μια εβδομάδα, δεν το παραδεχόταν αυτό. Λέει λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης ότι τα προηγούμενα προγράμματα σταματήσανε τον Ιούνιο και ήρθε μια νέα συμφωνία. Αυτή είναι μια τρίτη παραδοχή. Φτάσαμε τρίτες μνημόνιες. Εγώ αυτό που θέλω να πω τώρα όσον αφορά τη διαδικασία των συνομιλιών. Είναι πολύ επικίνδυνο να παίζουμε στην λογική της συνωμοσιολογίας, αν θέλετε, ακόμα. Ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα. Είναι γεγονός ότι αυτή την ιστορία η χώρα μας ιστορικά την έχει πληρώσει. Πολύ. Και η Νέα Δημοκρατία το έχει πληρώσει αυτό το πράγμα. Άρα θα περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία να είναι πιο σοβαρή όσον αφορά την διατύπωση τέτοιων προτάσεων. Και περιμένω να δω αν όντως. Υπάρχει υποκλοπή. Και περιμένω να δω αν όντως η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω γιατί. Και περιμένω να δω αν όντως η επίσημη θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή. Όσον αφορά το Wikileaks, όσοι έχουν παρακολουθήσει λίγο, εγώ έχω παρακολουθήσει ελάχιστα, ναι. Τι σημαίνει Wikileaks, γνωρίζει ότι αυτοί οι τύποι έχουν διάφορους τρόπους να βρίσκουν συνομιλίες, εκθέσεις, emails από διαφόρους ηγέτες, από διαφόρους οργανισμούς. Μάλιστα. Άρα, κάνανε... Πάντως καμία πλευρά δεν αφισβητεί ότι υποκλοπές γίνανε. Από την ελληνική κυβέρνηση. Κανένα. Όχι. Από την ελληνική κυβέρνηση. Όχι. Οι υποκλοπές γίνανε. Ήμουν σαφής. Κύριε Οικονομέα. Είναι... Από ποιους γίνανε τώρα, εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν από οπουδήποτε. Κύριε Οικονομέα. Από οπουδήποτε. Όχι. Θα πρέπει να αποκλείσετε την ελληνική από κυβέρνηση. Διότι, από οποιοδήποτε τόπο εννοώ. Από οποιοδήποτε διότι γεωγραφικό σημείο. Είναι επικίνδυνο να παίζουμε με τη λογική ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει υποκλοπές και μάλιστα σε ένα επίπεδο Wikileaks τώρα, έτσι. Λοιπόν. Πάμε σε διάλειμμα. Στην κυρία Καϊλή, στον κύριο Σοβιανό και στον κύριο Μέγαλο. Θα τα εξηγήσω εγώ στο δεύτερο γύρο μου.